Τα έξοδα της ομάδας του Πανεργιακού στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και η διοίκηση των Λύκων κάνει έκκληση από τη μια στους φιλάθλους να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας και από την άλλη στους επιχειρηματίες να βάλουν διαφημιστικές ταμπέλες στο γήπεδο. Με τη διοίκηση τη σημερινή, όπως ήμασταν πριν, είμαστε πάρα πολύ άτομα. Με αποτέλεσμα η ομάδα να έχει τεράστιες υποχρεώσεις λειτουργικές και γενικότερα, όπως ξέρετε, μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής πρέπει τουλάχιστον να απαρτίζεται πάνω από 15 άτομα με τις ανάγκες της ομάδας που υπάρχουν. Το συμβούλιο, όπως ήμασταν πριν, ήταν πρόεδρος ο κύριος Δάρας. Ο κύριος Μπέλος έχει τον τίτλο του Γενικού Διευθυντού και εκπροσωπεί, όταν λείπει ο πρόεδρος, τον κύριο Δάρα και κάνει και χρέη Γενικού Αρχηγού. Ο κύριος Στάσενας, ο οποίος είχαν έρθει μαζί με τον κύριο Παραβάτη, και ο κύριος Παραβάτης ήταν είναι επίτιμος πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος συνέσφερε πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα, τα γνωστά που ξέρετε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Πηλικίκος ήταν αυτός ο οποίος ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση, όπως και εγώ, και ήρθαμε μαζί στην καινούργια αυτή. Και ο κύριος Σωτηρόπουλος ο Μιχάλης, ο οποίος επίσης ήταν στη Δέλτα Εθνική, όπως ήμασταν πριν μαζί, και ήρθε και πάλι και βοηθάει με τη σημερινή διοίκηση. Τα καινούργια μέλη που μπήκαν σήμερα είναι ο κύριος ο Τσάμις, ο Σπύρος, ο γνωστός παράγοντας που ήταν στη Νέα Αιγαίο και επιχειρηματίας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι μια δυναμική ενός ανθρώπου, ο οποίος πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Ο κύριος ο Ντάκαρης είναι γνωστός για τη βοήθεια που έχει δώσει στην ομάδα κτλ. Ο γνωστός επιχειρηματίας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κύριο Ντάκαρη. Ο κύριος Βούγκαρης, ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι ένα καινούριο μέλος και πιστεύω θα βοηθήσει ο Παναγιώτης με την αγάπη που έχει στην ομάδα επί σειρά ετών, και τον ευχαριστούμε και αυτόν. Και ο κύριος Κωστόπουλος, ο Κώστας, ο οποίος και αυτός μπήκε μέσα στη καινούργια διοίκηση και μπήκε και με τη θέση του Γενικού Αρχηγού όταν απουσιάζει ο κύριος Μπέλος, και πιστεύω ότι έτσι αρχίζει και λειτουργεί το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι με αυτά τα άτομα, και παράλληλα και αν μπορέσουμε να καταλάβουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι εδώ που είναι ανοιχτό το Συμβούλιο, και το έχω τονίσει επανειλημμένως, κύριε Δασόπουλε, αυτό, ότι ο Πανεργιακός δεν είναι κανενός, και το ξαναλέω πάλι για πολλωστή φορά και ας κουράζω. Εγώ νομίζω ότι με αυτό που λέω θέλουν να καταλάβουν κάποιοι δηλαδή εδώ που είμαστε στο άγχος, ο κόσμος δηλαδή. Τι πρέπει να καταλάβει? Πρέπει να καταλάβει ότι ο Πανεργιακός είναι μια ιστορική ομάδα της πόλης μας. Δεν είναι ούτε του Μαρλαγκούτσου, ούτε του Μπέλου, ούτε του Τάσενα, ούτε του Παραδάβε κανενός. Ότι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να μας βοηθήσουν σε πάρα πολλούς τομείς. Και για να ανέβει, γιατί ακούω κάποια πράγματα και θα πω ένα συγκεκριμένο θέμα. Μου λένε κάποιοι άνθρωποι εδώ στο Άργος, δεν έρχομαι εγώ στην ομάδα αν δεν ανέβει η ομάδα στην Πιτεθνική και το ένα και το άλλο. Και τους απαντώ εγώ ότι για να ανέβει η ομάδα στην Πιτεθνική πρέπει να γίνει μια σωστή, σοβαρή οργάνωση. Και καταρχάς πρέπει να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Το πιο σπουδαίο. Γιατί όπως ξέρετε, ο προπολογισμός είναι για να μείνει μόνο η ομάδα στην κατηγορία, είναι τεράστιος. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε δηλαδή τη βοήθεια του κόσμου στο γήπεδο. Και εκτός από τη βοήθεια του κόσμου στο γήπεδο, χρειαζόμαστε τους χορηγούς. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πρέπει να το θίξουμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχουν κάποιοι χορηγοί οι οποίοι βάζουν τις πινακίδες τους και διαφημίζονται διαμέσου εκεί στο στάδιο, και πρέπει, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, και φέτος να δώσουν τη συνδρομή τους, γιατί είναι μεγάλο το μέγεθος του προπολογισμού της ομάδας. Αυτό είναι ένα κομμάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει η ομάδα να κυλήσει και να λειτουργήσει, ας πούμε, στον χρόνο του 2009-2010. Και κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω είναι με τα διαρκείας. Τα διαρκείας φέτος δεν έχουν πάει τόσο καλά, που πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμος να δώσει μια βοήθεια μεγάλη σε αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε 15-20 μέρες που πιστεύω ότι θα δώσουμε το περιθώριο για τα διαρκείας, να βοηθήσει ο κόσμος να πάρει ένα διαρκείας. Το έχω τονίσει πάλι αυτό, ότι και το διαρκείας είναι ένα σοβαρό, πώς το λένε, σε χρήματα για την ομάδα, να μπουν στο ταμείο για να μπορέσει η ομάδα να κινήσει, γιατί η ομάδα έχει κάθε μήνα
μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στους ποδοσφαιριστές και στο ποδοσφαιρικό τμήμα κτλ.